Παιδιά, έχουμε δώσει απεινιδωτή από το ηλεκτροσόκ στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Έχουμε φτιάξει, έχουμε θελοντές, κουβαλητές με καπάκια, έχουμε δώσει 2-3 αμαξίδια σε παιδιά με αναπηρία. Έχουμε δημιουργήσει, τώρα φτιάχνουμε το μουσείο μας. Έχουμε τράπεζα αίματος. Δηλαδή προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα προσφέρει στην κοινωνία. Ήδη επισκεφτήκαμε κάποια ιδρύματα εδώ που χρειάζονται πολλά είδη σε να το δούμε, να το δούμε, να το δούμε. Για σκοτείτε, για σκοτείτε, για ελάτε. Το ίδιο είναι. Εκπροσωπείτε το ΔΣ με το άνεμο. Μισό λεπτό. Συγγνώμη, ρε παιδί. Θα στολίσετε να μάθετε κι εσύ. Σωστά. Μισό λεπτό να φλέπονται όλα να φέρουν τα παιδιά. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ μαζί μας. Είναι μεγάλη τιμή για τους βετεράνους. Θεωρώ αυτό που κάνουμε για σας είναι το λιγότερο. Απλώς είναι δύσκολη καιρή, το καταλαβαίνετε μόνοι σας. Εμείς πιστεύω ότι θα καταφέρουμε και θα έρθουμε στο νησί σας, γιατί εκτιμούμε την κίνηση που κάνατε εσείς και από σήμερα μπορώ να πω ότι ανοίγουν νέοι δρόμοι ανάμεσά μας, γιατί εμείς σαν σύνδεσμος Πειραιά γνωρίζετε ότι έχουμε 20 ομάδες, έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες κάνουμε, αλλά από εκεί πέρα τα σημαντικότερα είναι ότι εμείς έχουμε τράπεζα αίματος, ετοιμάζουμε το μουσείο μας, ενισχύουμε και βοηθάμε όπως έγινε τα Χριστούγεννα που πήγαμε σε ιδρύμα και δώσαμε διάφορα δώρα, παιχνίδια και οτιδήποτε άλλο ήταν μέσα στις δυνατότητές μας. Από εκεί πέρα νιώθουμε υποχρέωσή μας και ζούμε το πρόβλημα του βετεράνου. Ενισχύουμε, δηλαδή έχουμε ταμείο λογοηθείας, που ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε άσχημο συμβαίνει που αναγκαστικά είναι έτσι η ζωή μας, είμαστε έτοιμοι, βάστε την δυνατότητα, να βοηθήσουμε και να μην είμαστε απ' έξω. Και στις μέρες που έρχεται τώρα, εμείς κάνουμε ένα μεγάλο μνημόσυνο για 15 βετεράνους οι οποίοι φύγανε και προσφέρανε πολλά όχι στο πειραϊκό ποδόσφαιρο, αλλά γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς δείχνουμε με την ομιλία μας, με την κίνησή μας, ότι εμείς δεν τους ξεχνάμε και τη συγκεκριμένη μέρα που θα αγωνιστούμε με το σύνδεσμο των προπονητών, θα καλέσουμε τις οικογένειες, θα τους δώσουμε μία πλακέτα με το έμβλημα του Μοσηδώνα που είναι και μας συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ λοιπόν, απλώς σας ανέφερα κάποιες ενέργειες και κάποιες κινήσεις τις οποίες κάνουμε εμείς. Εσείς όμως θα μας βοηθήσετε, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να έρθουμε στην Πάτμο, θα μας δείξετε τον δρόμο, θα μας πείτε ποια είναι η καλύτερη εποχή, να είμαστε και εμείς όσο μπορούμε πιο οικονομικά, γιατί όλοι έχουμε τις δυσκολίες μας τώρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, πάλι λέω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για το ΔΣ, είναι εδώ μαζί μας ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος, είναι ο Αντώνης ο Κανέρης, ο δημόσιας σχέσης που είναι ο Άγγελος ο Παναγιώτης, ο δραματέας που είναι ο Παναγιώτης ο Κοντραφούρης, ο δημοσιογράφος που είναι ο Στάθης ο Γιάπαπας που μας συνοδεύει πάντα, ο αντιπρόεδρος ο Σταύρος ο Μπάκας, ο αντιπρόεδρος ο Στέλιος ο Παπαδησάκης και ο φροντιστής ο φροντιστής μας ο Γέρατ που είναι ένα από τα παιδιά που δεν είναι στο ΔΣ αλλά είναι πάντα κοντά μας είναι ο Μιχάλης Σαμπάνης. Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Το Βαλσαμίδη. Και το Βαλσαμίδη, ο οποίος και αυτός είναι τα νέα παιδιά που είναι κοντά στους βετεράνους και έχει συνεχή παρουσία. Ευχαριστούμε και πάλι για όλα, παιδιά. Yeah.